Γεια χαρά. 21η αγωνιστική στο ποτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. πέντε στο France πριν τελειώσει η σεζόν. Ακόμα έχουμε κάποια ανοιχτά μέτωπα και είναι πάρα πολύ καλό και ευχάριστο το γεγονός ότι ουσιαστικά έχουν, κλειδώσει οι δύο από τους τέσσερις αθλητές. Στους άλλους δύο μίλους ακόμα υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Ε, και υπάρχει και πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον υποβασμό που γίνεται ακόμα σκληρή μάχη. Γίναμε λίγα και λίγα, λίγο πιο σοφοί με την έννοια ότι σε κάποιου ομίλου ε, κατάσταση ε, σε κάποια, για κάποιε θέσει για τον υποβασμό ε, ε, ε οι, οι, υποθέσεις υποθέσει που λέμε. Αλλά ακόμα θα έχουμε πάμε για, ένα, για ακόμα μια-δυο σίγουρα ε, με πολύ σκληρέ μάχε. Η είδηση βέβαια της, της ημέρας είναι ότι τώρα, σήμερα 31 Μαρτίου η Καβάλα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια στον πρώτο όμιλο και επιστρέφει στην, στη Super League 2 ε, μετά από αρκετά χρόνια. Είναι μια από επιτυχημένη σεζόν για την, για την Καβάλα. Ε, ο στόχος πετεύθει οπότε θα πάει στα επόμενα παιχνίδια σίγουρα με λιγότερο άγχος ε, και αναμένουμε την Καβάλα στην, στην β' εθνική του χρόνου με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Ε, ε, και για τη δυναμική τη για τον κόσμο τη. Τώρα, στου άλλου ομίλου έχουμε και εδώ κάποια πράγματα και να συζητήσουμε. Ξεκινάμε από τον πρώτο όμιλο ε, που είχαμε Αγία Μαρίνα Πόλο Παραλυμνίου 0-1, Καβάλα Νέστο Χρυσούπολη 1-0 με ένα γκολ του Γκέκα από νωρί, Νίκη Ευκαρπία Πετεινού 5-0, πολύ εύκολο το τρίποντο. Βέρεια Δόξα Δράμα 1-1 είναι το μάτι τη αγωνιστική. Εδώ είναι ξεκάθαρο πλέον ότι είναι ένα καταδικαστικό αποτέλεσμα για Δόξα Δράμα απορώ για ποιο λόγο η Βέρεια από εσύ που έχανε και αυτή που είχε πάει το μάτι στο 80, 75-80, πάλεψε να πάρει να κάνει τι, να κάνει δουλειά σε μια στη δράμα, στη δόξα. Η Βέρεια ουσιαστικά έκανε μια, για κατά μου, λάθο επιλογή από εσύ που δεν προλάβαινε να σωθεί. Παίρνει μαζί τη και δεν δράμα στον υποβιβασμό. Χάνιο τη ατο Βαρβάρα 3-0. Θερμαϊκό τρέμι πρώτο μηχανιό 1-0 με πέραν τον από νωρί. Ορέστο τη αδα επανομή 5-0. Ξέσπασε ο Ορέστο αρη σαββατου Σαββάτο Παθαγικό 0-3 με 2 γκολ του Βάσκου και τα του Σίλβα και μάτσα χαρτιά ο Πάο Χριστόνη. Οπότε καβάλα με 82 νέε με 70, έχουν 12 από διαφορά. καβάλα όμω έχει και ένα από το ίδιο του Αγγίλο ο Φσό. Οπότε η διαφορά του στου 15 έχει και τη σοπαθμία καβάλα. Παίρνει το πρωτάθλημα. ο Παθαγικό 50 χανιώτη, 48 θερμαϊκό 47 ο 45 Άρη Σαββάτο. Εδώ από τον Άρα και κάτω λιγάκι έχει μια ενδιαφέρον. 44 εκπάω, 43 μηχανιών, 42 το παραλίμνη, 40 νίκευ καρβίας. Άρα ουσιαστικά η όλη ε, συζήτηση γίνεται και την 10η θέση και την ομάδα που θα πάει στα μπαρά παραμονής. Όπως έχω πει ότι αυτό ήταν το ζουμί, η δόξα δράμας 32, η 29. Υποβεβάστηκαν τυπικά ο Αιτός Βαρβάρος και ο Άρης Πετινού. Μαθηματικά, η Βέρ θα υποβαστεί σε μία-δύο από τώρα και η Δόξα δράμα, η οποία για να καταφέρει να πει ότι Μπορεί να έχει ελπίδε αυτή να κάνει 5-5 νίκε. Η δόξα δράμα λοιπόν έχει τον, εντό τον θερμαϊκό θέρμη, εκτό άρι αβάτου και αναγέννηση επανομή, εντό αετό βαρβάρα και το αγγελοχώριο. Έχει ένα μάτ στα χαρτιά. Έχει δύο μάτ ε, σχετικά εύκολα με επανομή και αετό βαρβάρα. Τα δύσκολα τη είναι εντό με το θερμαϊκό και εκτό με ε, τον άρι αβάτου. Ε, τώρα εδώ με το θερμαϊκό, εάν είναι ένα που μπορεί να το πάρει το θερμαϊκό, δεν κινδυνεύει. Με τον Άρια Βάτου δεν ξέρουμε αν θα κερδίσει θα παίξει ή όχι. Θα το δούμε. Ε, η επόμενη αγωνιστική που είναι κρίσιμη γιατί υπάρχει το πολύ μεγάλο ντερμπι από όλων παραλυμνίου νίκη και ευκαρπία. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι λέγεται θα κρίνει και τον δέκατο του ομίλου. Ε, ο Ποστίνο παίζει με τον Άρια Βάτου. Εδώ ο Ποστίνο Μηχανιό θα του πούνε σε πιο δύσκολη θέση. Και ο Πάο Κριστό παίζει την επανομή. Θα κάνει εδώ μια νίκη ο, ο Πάο Κριστό πιθανότητα και θα απομακρυνθεί από την 11η. Αυτά για τον πρώτο όμιλο ο οποίο προφανώ και. Το γεγονό ότι η βάζονται κατά, κατά 99% και η δόξα δράμα κατά 90% είναι το μελανό σημείο του ομίλου. Πάμε στον δεύτερο που παραμένει το πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ είχαμε αστέρα πετρετή εθνικό νέο κεραμιδίου 03. Ο Αστέ Πετριτή έμεινε με πέφτει λιγότερο από τα 34 με απευθεία κόκκινη του Γεωργακόπουλου Και από εκεί πέρα ο Εθνικό έβαλε τρία γκολ με Χατζή στο 31 με πέναλτι, με Μουράτσο 73 και Γελαμίδης 81. Ο Εθνικό πήρε από μια πολύ πολύ δύσκολη έδρα. Ένα μήνυμα που μου ήρθε από φίλα, ο οποίο βρίσκεται στο κήπεδο, μου είπε ότι έγινε μια σπαγιαστική διαιτησία. Λέω ότι μου μετέφερε ένα φιλαθλό και δεν υιοθετώ την άποψη. Καστοριά Θίελα Κατσικάμ 0-2. Πάρα πολύ σημαντική είναι η Θίελα Η Καστοριά υποβιβάζεται κατά 99%. λευκη αστερα Μιαστέρα Σταυρού 2-0. Ορδαϊκό Αναγέννηση Άρτα 1-0. Πολύ πολύ σημαντική του ορδαϊκό με γκολ του Άνταμ στο 75. Θεσπρωτό Τρίκαλα 3-1 με ανατροπή. Ο Θεσπρωτό στο δεύτερο μήχρονο προειδήθηκε και τα Τρίκαλα με το Αλεξίου. Το γύρισε ο Ζελέκο 2 κολ και ένα ο Τσιαβίτσα. Σβόνο Κιλέρα 1-0 πολύ πολύ, πολύ δύσκολο Βόνο κέρδισε το κυριλέο στο 50 με το 53. Βατανιακό νέα αρτάκι, εύκολα η νέα αρτάκι 03, με παυλίδι, Τσούπρο και Σπιλιώτη. Στα χαρτιά πήρε η και ο πυρικό Μάτ. Τώρα, Βαθμολογία. Ε, παραμένει αυτό το γαϊδανάκι των τριών ομάδων. Αθηνικός Νέο 65, Αρτάκη 63, Σβρόνος 62. Ο Πιερκός στους 52, Στρέα Σταυρού 51, Ζάκετο 48, ομάδες που δεν κινδυνεύουν. Κιλελέ 44, Τρίκαλα 43, Εορδαϊκός στις 42, Αστέρας Πετριτή με αναγέννηση άρτας στους 41, Εθίλα Κατσικάς 38 και πλησίασε. Οι υπόλοιπες ομάδες θα υποβουβαστούν, Καστοριά 30. Βατανιακό, 28, Λευκή 27, οι οποίες, ε, και και Λευκή μη μαθηματικά τα επόμενα αγωνιστικά θα υποβαστούν. Ε, Καστοριά ε, 99%, οι υπόλοιποι ακόμα το παλεύουν, έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για ένα γκρουπ 6-7 ομάδων που παλεύουν και για την τελευταία θέση που οδηγεί στον υποβασμό την 12η, Τη 13η επίση, άλλα δύο θέσει και την 11η που πάει στα μπαράζ. Εδώ έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Ο Εθνικό Νέο Κεραμιδίου έχει μάθει τα χαρτιά με τη φύκη και έχουν αρτάκι και σβόρου δύο δύσκολα εκτό εδρα μάτ. Η αρτάκι παίζει στα τρίκαλα, που τρίκαλα καίγονται για βαθμού και ο σβόρο παίζει στην άρτα που επίση την αναγέννηση που καίγεται επίση. Ωραία, ένα από του δύο, εάν θα θα μείνει εκτό πρωταθλήματο. Τώρα, κρίσιμα μάτς σημαντικά είναι το Ζάκεθο Πετριτή με τον ένα ότι ο Αστέρα θέλει οπωσδήποτε το, τη νίκη. Ε, το Κιλέρ έχει εντό το Βατανιακό να κάνει μια νίκη να ξεμπερδεύει. Τα τρίκα λέγαμε έχουν εντό την Αρτάκη. Το μάτς που θα γνωρίσει το Ντέρμπι είναι το Θιέλα Κατσικά Εορδαϊκό. Αυτό κρίνει πάρα πάρα πολλά. Ο Θεσποτός έχει παίζει εκτό έδρα με τον Αστέρα Σταυρού. Μήπω πάρει κάτι. Η αναγέννηση ένα εντό με τον σβορόνο και η θα πάρει μάτ στα χαρτιά. Είναι μια γνωστική που δεν, δεν θα γίνει πολύ σοφότερη την επόμενη εβδομάδα, έτσι θεωρώ εγώ. Εκτό αν, αν ο Θήλα χάσει από, εντό από τον Ιορδαϊκό. Οπότε εδώ πιθανότητα πιθανότατα η Θήλα να γίνει η ομάδα η οποία θα υποβιβαστεί. Η, η τριάδα πάει γιατί τη στοιχεία αυτή η μάχη. Είναι πάρα πολύ πιθανό το σενάριο έτσι όπως εξελίξεται το πρωτάθλημα, ε, στο το ντέρμπι της, ε, πρωτε, της αγωνιστικής, νέα αρτάκι και να κρίνει και τον πρωταθλητή, έτσι όπως πάντα πράγματα. Θα το δούμε match match. Αυτά για τον δεύτερο όμιλο, ε, πάμε στον τρίτο. Στον τρίτο όμιλο που έχουμε και εδώ ένα στραμπαστικό πρωτάθλημα, ε, διότι η Κόρινθος από τη μέρα που έφυγε ο Λέξο ηρέμησε, το εσωτερικό της, τα της προβλήματα λύνονται, με την έννοια του υποδοσφαστές που είναι πολύ πιο άνετα. Παίζουν χωρί την πίεση, παίζουν χωρί το κυνήγιο των διτητών. Αυτό είτε θέλετε είτε όχι είναι πραγματικότητα. Η Κόρθος έπαιξε ένα μάτ στη Μύκονο που υπό διαφορετικέ συνθήκε θα μπορούσε να έχει μια κακή διατησία. Είχε, δεν είχε όμω κανένα παράπονο σε γενικέ γραμμέ. Η Κόρδο λοιπόν κερδίζει μέσα στη μυκονο 4 4-2. Δεύτερη αγωνιστική που βάζει 4 γκολ. Προηγήθηκε στο πρώτο μήχρονο με γκολ με Ροχάνο και Παπουλή στο 33 και στο 38, 0-2 στο εμίχρονο, πολύ ωραία γκολ. Το γυρίζει η Μύκονος, μισή ανατροπή, 49 με 5 του Παπαδόπουλου, 50 με γκολ του σγκούρι πλασέ το κάνει 2-2. Εκεί θεωρείς ότι η Κούρθος δεν θα βγάλει αντίδραση και όμως κόντρα, στη, κόντρα, σε αυτό που περιμέναμε, Αργυρόπουλος στο 60. 2-3, δοκάρι ε, χαμένε για την Κόρθο και στι καθυστερήσει ο Ροχάνο 2-4. Ο Ροχάνο βάζει 2 γκολ ε, και δίνει μια ουσιαστικά νίκη ε, δική του, με ίσω κάτι για την καλύτερη του εκμεφάνιση. Αέρα φάντου πανελευθυνιακό 2-0 με Γκέτσι και οσέογλου. Εράνι φιλατρόι τηλεγραφία 0-1 πλούτου ζαπατίνα. Αστέρα βάρη πάω βάρδα 4-0 με δύο γκολ του ψυχογενείου του Μαγκανά. Η αλλη ροδος ίσω Ρόδο 1-0 με 5 του Χαντζάβα από το 37. Η Ρόδο έμεινε και με 10 παίχτε με λόγω αποβολής του Καψάλη στι καθυστερήσει. Βίζοντα μεγάλο παραγιάλιο 0-2 με γάνο, 2 γκολ του 3, είχαμε και μια μήνυ διακοπή, δεν συνέβη κάτι παραπάνω. Η Ερμιονίδα Ελλά Σύρου 0-2. Ε, από την Τετάρτη, Μεσολόγιο και 0 0-3, δύσκολο το, το, στο τέλο με Ροκάι, Τσιράκι, Αλιόπουλο, όλα τα γκολ μετά το 80 και Μαρκό Πιλίου ένα με Παυλίδη και Πίκουλα, έχει σοφαρίσει το πυλί με Βουκομάνοβιτς. Μάτς πολύ πολύ κρίσιμα όλα. Εδώ έχουμε το Πάμε στον Παναγιακό. Έχει στου 61 και Κόρθο στου 60. Το Brand de το 2 συνεχίζεται. Θύλαρα φρένα 54, Αστρέλα 53. Ρόδο Ελλάσσοι 51. Πανεγιάλε 48. Ξεμάκρυνε λίγο και Πανεγιάλε μία να σε την πήρε. 45. Ο 44. Μερκό 43. Για 42. Μήκονο που ενώ είχε πάρει ένα προβάτηση, ξαναπέφτει πίσω. 37. Ο Πάο Βάρδα. 34. ελευθερία 2. Το πιλήγει. Βίζε 31. Εδώ έχουμε δεδομένα με βάση την ποδοσφαιρική λογική και τόσο έχουμε δει Ελευσίνα να και βίζοντας να μην σώνονται ο Πάο Βάρδας έμεινε πάρα πολύ πίσω έρχεται μάτς πολύ δύσκολα οπότε υπάρχει μια τριά τετράδα που φαίνεται λίγο άνετη εξαρτώνται από τον Πάο Βάρδας οπότε έχουμε ο Παναργιακός τώρα έχει εντός την Ερμιονίδα και η Κόρθος εντός την Εράνη το μάτς το οποίο θα κρίνει πάρα πάρα πολλά, είναι την μεθεπόμενη αγωνιστική όχι την επόμενη, την μεθεπόμενη ο Παναγιακός θα πάει να παίξει στο Αίγιο ε, αυτό είναι το μάτι στο ντέρμπι ουσιαστικά αν ο Παναγιακός περάσει από το Αίγιο θα πάρει κατά 19% το πρωτάθλημα εάν στραβοπατήσει εκεί θα περιμένουμε μετά όταν η κόρη θα παίξει στο Αίγιο αν θα στραβοπατήσει ή όχι το Αίγιο βγάζει τον πρωταθλητή από εκεί πέρα στα, στα ε, στην επόμενη αγωνιστική υπάρχει και το Ελλάδα Σύρου Καλό Μάτ. Ε, το κρίσιμο μάτ στο Ντέρμπιν το Πάο βάρθο ή Άλυσο. Εδώ θα κρυφθούν τα πάντα. Αν ο Πάο Βάρθα δεν πάρει αυτό το παιχνίδι, λογικά θα υποβιβαστεί. Η Μαρκό παίζει εκτό στη Ρόδο. Και Ντέρμπι πολύ πολύ κρίσιμο για την 11η θέση. Έτσι πω είναι τα πράγματα. Αέρα Φάντου, Μήκονο. Θα πέσουν κορμιά. Το πιλί, απλώ να πω ότι υποδέχεται το Βίζοντα Μεγάρων. Μήπω να κάνει μια νίκη και λίγο να λέει ότι κάτι, κάτι ελπίζω. Και ο Παλαιστινιακό υποδέχεται τον Αστέρα Βάρη. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πανίδιωτο ο Πατραγιακόστα πληρώνει αυτή τη στιγμή την γκέλα που έκανε με την 1.000.000 αυτό το 1-1, διότι θα είχε αυτό το συντρέα και θα τον έπαιρνε για μια γκέλα για μια απόλυτη βαθμών στο μάτ τη επόμενη με τον Παναγιαλόφ. Αυτά θα τα πούμε λοιπόν όταν περάσει και η 30η αγωνιστική. Πάμε και τέταρτο όμιλο. Όπου εδώ είχαμε τα ωραία και ωραία αποτελέσματα και υπέρυρα αποτελέσματα και ο καθένα μπορεί να βάλει τα συμπεράσματά του. είπα το προοδευτική 0-2 στο 26 με αυτό γκολ και στο 71 με τον Νικολόπουλο που έχει κάνει ακόμα μία νίκη και έχει ξεκινήσει να μετατρέπεται σε ομάδα άχαστη. Απόλλων Σμύρνης Χαϊδάρ 1-0 σε ένα μάτ του Ορντάκη για τον Απόλλων Σμύρνης ο οποίος επιτέλους για πρώτη φορά παίρνει μάτ στο 90 στο 94 με ένα τρομερό γκολ του Μελιόπουλου ποιο το δει κατέβασε την μπάλα, πέφτει τρεις πέφτες και κάνει τρομερό τελείωμα το χαϊδάρη, ο χαιδαρή που αυτή την θα ήταν μια χαρά τώρα μπλέκει Αγία Παρασκευή Περαμαϊκός 2 4. Το ματς ήταν 2-0 στο 14, 2-2 στο ημίχρονο, 2-4 στο δεύτερο ημίχρονο. Ερμίζο Γενών Πανιόνιο 3-4, ένα εντυπωσιακό ακόμα παιχνίδι για τον Πανιόνιο, ο οποίο πλέον παίζει τα μάτς του πάρα πολύ ανοιχτά, τρώει δέχεται ακόμη την ίδια ευκολία. Προηγήθηκε με τον Μπουρλάκη, ο Φάρη, ο Ακουίνο με πέναλτη και ο Μπουρλάκη πριν το ημίχρονο, τη 1 1-2 το γυρίζει ο Ερμής 49, ο Ακουίνο 2-2, 60 ο Κωστάκη 3-2, και εκεί τα κλασικά ο Πανελίνο ξέρετε έδωσε το μάτια τέτοια, ό,τι λένε πάντα. Στο 69 ο Γροντή 3-3, στο 85 ο Ερμή με 10 -5. στο 87 ο Γεμιστό 3-4 και ο Πανιώνιος παίρνει ακόμα μία νίκη. Ο Ερμή δεν πήρε τίποτα από ένα μάτσο το οποίο και νικούσε 3-2 στο 70. Άρης Πετρούπολης Αλμυρός Γαζίου 2-0 με τσιλιγκύρι πέναλτι και σκεντεράι. Ο Αλμυρός έπαιζε από τα 37 με 10 παίχτες λόγω αποβολής του κέρι, δύο κάρτες στο ίδια φάση. Ε, ο Άρης Πετρούπολης πάει τρίτος. Η Λυσιακός επισκοπή 2-2. Ο Λυσιακός προηγήθηκε με Λέκα και Καραγιάννη. Η επισκοπή σοφάρισε στην πορεία και πήρε τον πόντο. Εθνικός Φωστήρας 2-1. Προηγήθηκε ο Φωτιά με γκολ του Συριόπουλου στο 38. Στο 51 ο Γιώργο κάνει το 1-1. Στο 81 ο Φωτιά μένει με 10 αποβολή ο Γάγκο. Στι καθυστερήσεις ο Κυριαζή 2-1 νίκη για τον Εθνικό. Ατρέμοντα πειράγει ο Νικόλαο 0, -0 το ημίχρονο και ελοπιακό Τσαλένιο 2-1. Κόντρα στη ροή του αγώνα ο Ελοπιακός κερδίζει 2-0 στο πρώτο μήχρονο με Μπρούνο και Χατζιλάμπρο. Για κουμάκι στο 77-2-1. Εδώ έχουμε και λέμε, καταρχάς ο Πανιώνης πάει βαθμολογία στους 74, ο Εθνικός στους 63, στο ΣΥΝ 11, ο Πανιώνης την εχόμενη Κυριακή υποδέχεται τον Ελοπιακό και ο Εθνικός παίζει στον Ατσαλένιο. Αν ο Πανιώνης πάρει το τρίποντο και ο Εθνικός ε, έχει απώλεια βαθμό, δηλαδή δεν κερδίσει, ο Πανιώνης θα πάρει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Άρα, Πετρούπολης 54, Αλμίρος Γαζίου 52, Λυσιακός 51, 41 το ύπατο που δεν ξεμπερδεύει ακόμα. Όσο είναι κοντά στην 11η θέση και στη θέση που βάζουμε προφανώ, Σαλένιο 40, Χαϊδάρη 39, Ελοπιακός 38 και πάμε σε αυτή την τρομερή τετραπλή βαθμία με Άγιο ο Προδευτική, Απόλο Μήνη και Επισκοπής στου 36, Ο Ερμίζονιανού στου 33. Περαμαϊκός ποστός έχουν υποβαστεί, όχι μαθηματικά, θα γίνει μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Ε, είπα λοιπόν παίζει πανίδο και, και εθνικό. Πάμε τα μάτια τα κρίσιμα. Είπα ο Ατσαλέγιο, είπαμε υποδέχεται τον εθνικό και θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Ο Λεωπιακό παίζει στη Νέα Σμύρνη. Ντέρμπι Χαϊδάρι, Ερμίζο όλα τα λεφτά. Ντέρμπι Επισκοπή, Άγιο Νικόλαο επίση όλα τα λεφτά. Η προοδευτική υποδέχεται την Αγία Παρασκευή. Ο Απόλλος Μύρνη το Ήπατο. Ε, ο Περαμαϊκό την Πετρούπολη και ο Φωσήλας, τον Ατρόμητο Πειραία. Έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Ε, λογικά δεν αποκλείεται μόνο να έχουμε πεταθεί και τον Πανιόνιο. αν όχι αυτή την, τη, τη μεθεπόμενη σίγουρα. Εκεί, για προς τα εκεί πάμε. Ε, ε, στην μάχη του βοβασμού του τέταρτος όμιλος είναι ο πιο αμφίροπος. Γιατί εμπλέκονται συγκεκριμένα από τον, ε, από τον Ερμή που είναι ένα. Η τετραπλή βαθμία 5, ο ελοπιακό 6, το Χαϊδάρι 7, ο Ατσαλένιο 8. Μιλάμε για 8 ομάδε που εμπλέκονται. Πολλά τα αποτελέσματα, τα περίεργα αυτή την αγωνιστική τα είχαμε. Ε, στα περισσότερου ομίλου, αυτό που ήθελε το ματ το πήρε κιόλα. Ο αυτό που δεν ήθελε κάτι δεν πήρε. Από τον πρώτο όμιλο ξεκίνησα, είδαμε παιχνίδια. Το δεύτερο όμιλο επίση. Γενικά δεν είχαμε τι εκπλήξει. Είχαμε αποτελέσματα που με βάση την βαθμολογική λογική και όχι την ποδοσφαιρική πήραν τα τρίποντα. Αυτά για την ΓΑΜΑ Εθνική την 23η Αγωνιστική. θα πάμε σε έναν Απρίλιο που ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα πριν το Πάσχα και θα ακολουθήσουν τα μπάρ για την 11η θέση. Αυτά. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι, like στα βίντεο, πάρα πολύ σε όλους σε ευχαριστώ για τη τρεις και περιμένω τα μηνύματά σας για να σας απαντήσω ανάλογα. Δευτέρα βράδυ χήμα και θέλατε εκπομπή, κανονικά, με ειδικές συμμετοχές και τηλεφωνήματα. Καλό βράδυ σε όλους.